Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον αδελφό Στέφανο μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς όρισες Στέφανε. Αλλά πριν αρχίσουμε αυτά τα πολύ σπουδαία που έχεις να μας πεις για τη μουσική, μια και είσαι και παθών από τη μουσική που αγαπούσες προηγουμένως και να μας ακούσουν οι φίλοι νομίζω με ενδιαφέρον και περισσότερο τα παιδιά που πέφτουν θύματα αυτής της καταστάσεως, θα μου επιτρέψεις να αναφέρω δύο λόγια μόνο για το θέμα του Ιούδα που προέκυψε τώρα και βλέπουμε πολλά βιβλία, αγαπητοί φίλοι, που βγαίνουν για να απενοχοποιήσουν τον Ιούδα. Δήθεν ότι η Αγία Γραφή δεν μιλάει σωστά για αυτό το πρόσωπο. Και πώς αρχίζει τώρα αυτή η ιστορία. Πρώτος ο Πάπας, ο καινούριος Πάπας, ο φωτισμένος Πάπας, μας είπε ότι ο Ιούδας πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στάση μας απέναντι στον Ιούδα και να δούμε ότι και αυτό συνέβαλε στο θεϊκό σχέδιο. Άρα δεν είναι τόσο αποδιοπομπαίος τράγος. Δηλαδή με λίγα λόγια να αγιοποιήσουμε τον Ιούδα. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω μέσα από το Ευαγγέλιο που το πιστεύουμε ότι είναι λόγος του Θεού, λόγος του Αγίου Πνεύματος και δεν παίρνει από κανένα Πάπα και κανένα πρόσωπο της Εκκλησίας, οποιοδήποτε Άγιο, το Ευαγγέλιο είναι σεβαστό και δεν μπορεί να γυρίσει σε τίποτα ανάποδα από όπως θέλει η γνώμη ανθρώπων. Λοιπόν, τι λέει το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ο Ιούδας είναι ο Υιός της Απολίας. Τι θα πει ο Υιός της Απολίας, ότι ο Ιούδας κολλάστηκε, έχασε την ψυχή του και μάλιστα λέει παρακάτω, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου των Αποστόλων και του Ευαγγελίου και των συγγραφέων του Ευαγγελίου. Δεύτερον, Λουκάς 6ο κεφάλαιο, στίχος 16, πέστε το αυτό που σας παρακαλώ να το ακούσει και το Βατικανό αυτό, ότι λέει ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει, θα με παραδώσει στους εχθρούς μου. Αν ο Ιούδας ήταν όργανο της Θείας Προνοίας, όπως λένε μερικοί ψευδός, γιατί αυτοκτόνησε. Γιατί αυτοκτόνησε, είναι απλό το θέμα. Αφού εκτελούσε μια διατεταγμένη υπηρεσία και ένα καλό έργο για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, δεν μπορούσε ο Χριστός να παραδοθεί δίχως τον Ιούδα. Άνετα, ο ίδιος πήγε στην Ιερουσαλήμ και ο Θεός. Πηγαίνουμε στην Ιερουσαλήμ και ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί, λέει, και μετά σε τρεις μέρες θα αναστηθεί. Δεν χρειαζόταν τον Ιούδα δηλαδή. Εξάλλου είπε ότι κάθε μέρα ήμουνα στο ναό και κήρυδα. Τι ήρθατε λες και έτσι, κρυβόμουνα. Λοιπόν, είναι ο μαθητής ο χαμένος, ο κολλασμένος. Ποιοι όμως βάζουν τον Πάπα να αμφισβητήσει την εγκυρότητα των Ευαγγελίων, αφού λέει πως ο Ιούδας είναι σχεδόν Άγιος, ποιοι τον βάζουν τώρα παραμονές Πάσχα, συνήθως γίνονται αυτά. Μήπως είναι οι ίδιοι εχθροί του Χριστού, οι Εβραίοι, οι Μεγαλοεβραίοι, οι Σιωνιστές, ποιοι είναι αυτοί και ορίζουν τον κόσμο και τα μέσα επικοινωνίας, παρασύροντας και τον Πάπα μαζί τους να επισφραγίσει αυτό που λένε αυτοί και στηρίζοντας το παραμύθι της δυσφημίσεως για κάποιον δίθε αρχαίο πάπυρο που βρήκανε, λέει, και τον έχει γράψει ο Ιούδας. Θα διαβάσουμε τώρα και Ευαγγέλιο του Ιούδα. Τι άλλο εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και συγγνώμη που σου πήρα το χρόνο. Σημεία των καιρών. Λοιπόν, ο αγαπητός Στέφανος τώρα θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησε το κίνημα της μουσικής rave. Έτσι. Ναι, αυτό ξεκίνησε με το που βγήκανε τα πρώτα ηλεκτρονικά μηχανήματα και βγήκε στην αρχή με τη μορφή της disco, μετά εξελίχθηκε στην τέκνο. Αν θυμάστε και το Ζαν Μισελ Ζάρενα που έπαιζε ηλεκτρονική μουσική. Ναι, ναι, πώς βέβαια. Είχε πάει και στην Κίνα και λοιπά. Και στην Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είχε κάνει μια συναυλία. Και είναι για πρώτη φορά στην ιστορία βγαίνει μουσική χωρίς ανθρώπινα όργανα. Χωρίς να παίζει κιθάρα, βιολί, δεν παίζει κανένας. Πατάνε κάποια κουμπιά. Στα ηλεκτρονικού τύπου, ας πούμε. Ναι. Και συνθέτει εκεί πέρα τη μουσική ο δίθεν μουσικός, γιατί μόνο μουσική δεν είναι αυτό το πράγμα. Και μετά την εκτελεί. Δεν έχει παίξει κάποιος όργανα. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει παλαιότερα. Και φυσικά είναι από μίμηση της μουσικής, διότι δεν έχει βάθος. Και ανθρώπινο συνέστημα. Έχει... Και κάποιον άνθρωπο. Είναι να πολύ κατωτέρας ποιότητος και δεν επηρεάζει την ψυχή όπως την επηρεάζει ένα απλό όργανο. Πολύ μάλλον όταν συνθέτεται από άτομα αντίχριστα, κατωτέρου επίπεδου, που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα ικανοποιήσουν τα κατώτερα πάθη τους και πώς θα παρασύρουν και τους άλλους στην ίδια νοοτροπία. Είναι μια μουσική μαζανθρώπων, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι, που δεν έχει τίποτα το συναισθηματικό,
το θετικό που να προσφέρει στον άνθρωπο μια πνευματική έκσταση, ας πούμε, αυτό που συνήθως λέμε ότι η μουσική μας ανεβάζει, ας πούμε, όπως είναι η βυζαντινή μουσική, που απευθύνεται έτσι μέσα στο ψυχικό υπόβαθρο του ανθρώπου και τον ανεβάζει ψυχικά κλπ. Έτσι. Έχει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά. Ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή έχει καθαρά, θα αποδειχθεί ότι έχει το πνεύμα το πονηρό μέσα. Μάλιστα. Το σατανικό που έχει την ταραχή μέσα. Μπράβο, ακριβώς. Έχει τη βρωμιά. Και όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μέσω της μουσικής, δηλαδή ο ήχος, όπως ο λόγος κάνει τον άνθρωπο, φέρνει σε μια ψυχική κατάσταση τον άνθρωπο, έτσι και ο ήχος μπορεί αντιστοίχως να φέρει τον άνθρωπο σε μια ψυχολογική κατάσταση, καλή ή κακή. Έχει τεράστια, ότι... δύναμη, η μουσική, ναι, τεράστια δύναμη. Λένε ότι πολλές φορές μια μουσική που είναι έτσι πολύ, που επαναλαμβάνεται μηχανικά και με μεγάλη δύναμη, με πολλά ντεσιμπέλ, κάνει τον άνθρωπο να χαλαρώνει τις επιθυμίες και μπορεί να πάρει ναρκωτικά εκείνη την ώρα, να πιει περισσότερο από το κανονικό, δηλαδή να ξεφύγει τελείως, ναι, ναι, από το καθιερωμένο του στοιχείο, ας πούμε. Και με τα λουλούδια, δεν λένε ότι άμα βάλεις μια απαλή μουσική ακριβώς, ναι, στο λουλούδι, ανθίζει, ανθίζει, ναι. Για μέρες. Ενώ να το βάλεις για μουσική. Να το βάλεις αυτά τα φρικιαστικά, τα τώρα τελευταία που έχουν βγει, τα metal και αυτά τα rave και όλα αυτά τα λαμπατσίμπανα. Αυτός ο ήχος πέφτει πάνω στο λουλούδι, δηλαδή, τον καταστρέφει. Επηρεάζεται. Πολλό μάλλον ο άνθρωπος που καταλαβαίνει και τη γλώσσα σε αυτές τις μουσικές, γιατί στέλνουν μηνύματα. Σωστά. Και έχει και εγκέφαλο ο άνθρωπος, ο οποίος επηρεάζεται από διάφορες συχνότητες που χρησιμοποιούν στην ηλεκτρονική μουσική. Θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, να πούμε πώς ξεκίνησε αυτό το κίνημα της rave μουσικής. Ναι, σας είπα ότι ξεκίνησε από την disco, μετά ήρθε η techno μουσική, μετά ήρθε η house, που είναι μια εξέλιξη της disco. Ναι. Και τέλος. Μετά, αυτά είναι rave μουσική. Η house είναι rave μουσική πλέον. Μάλιστα. Είναι disco μουσική, αλλά ηλεκτρονική. Δεν παίζει κανένα, δεν τραγουδάει κανένα. Σωστά. Βέβαια σε μερικές φορές τραγουδάνε κιόλας, το έχουν μπλέξει στη house που είναι πιο ήπια. Η house οθεί περισσότερο τον άνθρωπο στην πορνεία. Έχει αυτό το και στα ναρκωτικά, στα έκσταση τα λεγόμενα. Μάλιστα. Η house. Μετά βγήκαν ακόμα χειρότερες μουσικές, πολύ κατώτερες, όπως είναι η trance, η drum and bass, η και πολλά acid, τα οποία εμείς δεν τα πολύ ξέρουμε, τα ξέρουν οι... Καλά, ναι, αυτά είναι που, ναι, της νεολαίας καθαρά. Ναι. Παρόλο που τα ακούνε καθημερινά, οι παλαιότεροι σήμερα ακούνε όλη rave μουσική, απλά δεν ξέρουν ποιο είναι rave μουσική. Ακούν όλες τις ειδήσεις, έχω ακούσει rave στοιχεία μέσα σε ελληνικά τραγούδια και όπου μπορείτε να φανταστείτε, σε διαφημίσεις, παντού πλέον έχει μπει rave για τα καλά μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Μάλιστα. Η rave μουσική. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για τα πάρτι, δηλαδή πώς συγκεντρώνουν αυτοί οι άνθρωποι για να λατρέψουν έτσι κατά κάποιο τρόπο τα είδωλά τους, ας πούμε, και να ακούσουν αυτό το είδος στη μουσική. Και ποιες μέρες και ώρες γίνεται αυτή η σύναξη των πιστών της ηλεκτρονικής rave κλπ. Αυτοί διαλέγουν κυρίως μεγάλα μαγαζιά, πολύ γνωστά μαγαζιά, αλλά το κάνουν και πιο καταχθόνια, ας πούμε, παλαιότερα ειδικά που ήταν πιο... δεν είχε εξελιχθεί ακόμα στην Ελλάδα, ειδικά στην Ορθόδοξη Ελλάδα, ναι, ναι, γιατί ναι, έξω γίνεται χαμός. Έξω διοργανώνονται μέχρι και πάρτι δεκαήμερα, ναι, που γίνονται ολόκληρες παρελάσεις με τη rave σκηνή. Μάλιστα. Με ομοφιλόφιλους και έσχη τα οποία εμείς ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό, αλλά σκοπός τους είναι να κάνουν και την Ελλάδα έτσι. Μάλιστα. Σκοπός τους είναι αυτός. Βέβαια. Παλαιότερα, κύριε Βασίλη, διοργανώνονταν σε γκαράζ, σε παλιά εργοστάσια, σε χωράφια, σε δάση, απόμερα πάντοτε, για να κάνουν τις βρωμίες τους. Μάλιστα. Μαγειρεύανε μέσα σε σούπες, μανιτάρια, δηλητηριώδη, τα οποία άμα φας μια μικρή ποσότητα διεγείρουν κάποια κέντρα και έχει μια εφορία ο άλλος και νομίζει ότι, ας πούμε, έχει μια πνευματικότητα. Μάλιστα, αν είναι δυνατόν να και χημικά ναρκωτικά και λοιπά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, LSD, σε παραλίες, στην Πάτρα, στο καρναβάλι, διοργανώνονται πάρα πολλά rave party γύρω από την Πάτρα. Σε απόμερα μέρη για να μπορούν να κάνουν τις βρωμιές τους οι νέοι.
Επίσης διοργανώνονται επιμελώς τα τελευταία χρόνια διήμερα και τριήμερα πάρτι, rave. Δηλαδή κοιμούνται όπου να είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν έχουν που να κοιμηθούν. Στη Σαμοθράκη, ας πούμε, όπου ξέρουμε είναι και από τα αγαπημένα μέρη των σατανιστών, η Σαμοθράκη. Διοργανώνουν οι ρεϊβάδες εκεί πέρα επιμελώς στη Σαμοθράκη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Συνέχεια τους αρέσει η Σαμοθράκη. Και ειδικά το καλοκαίρι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι τελευταίο, ότι είναι πολύ αργά το βράδυ, ξεκινάει περίπου 10 με 11 το βράδυ μέχρι 7, 8, 9 το πρωί. Όσο πάρει. Και κυρίως με την κατάσταση. Σαββάτο βράδυ είναι τα πιο δυνατά πάρτι και οι πιο γνωστοί DJs απ' έξω, για να μην πηγαίνουν ο νέος στην εκκλησία την Κυριακή. Αυτό θέλετε. Δηλαδή, όταν εμείς μπαίνουμε στην εκκλησία, όλοι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, αυτός ακόμα σχολάει από τη... Είναι αδύνατο να πάει στην εκκλησία. Είναι πτώμα. Ασουτία. Είναι πτώμα, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του και έτσι έχει εξουδετερωθεί. Ναι. Από απόψεως... Και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πάντοτε κάνουν πάρτι. Πάντοτε. Και παραμονές. Πάντοτε. Είναι 100% αυτό που θα γίνει. Αρέσεις με τουρκικού παθήτη, λιπάνι δείξεις με αλλιέ.